Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 27 του Γενάρη του 2020 και παρακολουθείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Flash. Θα ξεκινήσουμε από την πολιτική επικαιρότητα που ήταν ιδιαίτερα πυκνή το Σαββατοκύριακο στην περιοχή της Κοζάνης, καθώς είχαμε δύο υπουργούς, τον κύριο Χρυσοχοίδη και τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, υπουργός Εθνικής Άμυνας, παραχώρησε συνέντευξη τύπου και έκοψε τη βασιλόπιτα της Νόδη Κοζάνη το βράδυ του Σαββάτου στον ετήσιο χορό της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας. Με πολλές ειδήσεις να τρέχουν, θα τις δούμε όλες και αυτές που είναι στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα μαζί με τους καλούς συναδέλφους, τον Βαγγέλη τον Χρυσόδουλο και τον Κώστα τον Μαυρίδη. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Ειδήσεις που δεν έμειναν στην τοπική κοινωνία, αλλά έτρεξαν στην πανελλαδική ειδησιογραφία, ιδιαίτερα του Υπουργού Άμυνας. Και έχουμε και πολλοί ρεπορτάζ όσον αφορά τις επαφές της Χρυσοχοίδη. Θα τις δούμε όμως αυτές σε λίγο. Το παρασκήνιο. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ξεκινήσουμε πρώτα από τις δηλώσεις του κ. Παναγιωτόπουλου. Βαγγέλη. Ναι. Μία μικρή παρένθεση λίγων δευτερολέπτων για τους κατοίκους της Κοζάνης. Η ενημέρωση, μας ενημέρωσαν και εμάς από την ΔΕΙΑΚ, πως έχουμε σοβαρό το πρόβλημα στην παροχή τηλεθέρμανσης στην πόλη της Κοζάνης και στην ΖΕΠ και στην Χαραυγή. Αιτία, το γεγονός ότι είναι γνωστό ότι η τηλεθέρμανση παίρνει θερμική ενέργεια στην Κοζάνη από τις τρεις μονάδες του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Τη στιγμή αυτή δεν παίρνει από καμία μονάδα. Η πέμπτη είναι εκτός και οι τρία-τέσσερα λόγω βλαβών βγήκαν και οι δύο εκτός. Αυτό σημαίνει πως στη στιγμή αυτή δεν παίρνει από καμία μονάδα θερμική ενέργεια η τηλεθέρμανση, άρα δεν μπορεί να δώσει τηλεθέρμανση στο δίκτυο. Αυτό σημαίνει πως τις επόμενες ώρες, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ, σύμφωνα με την ΔΕΙΑΚ, δεν θα υπάρχει παροχή τηλεθέρμανσης στο δίκτυο της Κοζάνης. Η πληροφόρηση που μας δίνουν είναι ότι ως το βράδυ υπάρχει η δέσμευση από τον ΑΕΣ ότι θα λειτουργήσει η μία μονάδα και σε συνδυασμό με την έκτακτη ανάγκη το μηχανισμό που θέτει σε λειτουργία η τηλεθέρμανση, η ΔΕΙΑΚ, δηλαδή το να καίει πετρέλαιο, θα ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση το βράδυ. Και από αύριο υπάρχει νέα δέσμευση από τον ΑΕΣ και τη ΔΕΗ, ότι θα μπει και δεύτερη μονάδα στο σύστημα, άρα από αύριο θα έχουμε πλήρη ομαλοποίηση. Τις επόμενες ώρες όμως θα έχουμε μηδενική παροχή θερμικής ενέργειας στο δίκτυο τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Από νωρίτερα σήμερα είχαμε προβλήματα, τη στιγμή αυτή είναι παγωμένο το δίκτυο λόγω του προβλήματος που προανέφερα, τρεις μονάδες εκτός του ΑΕΣ. Δεν έχει κανέναν τρόπο να πάρει θερμική ενέργεια η τηλεθέρμανση, άρα το δίκτυο είναι εκτός. Το βράδυ αναμένεται να έχουμε μια εν μέρη ομαλοποίηση κατάσταση. Και αυτό λόγω του πετρελαίου, δηλαδή εν μέρη, για να το καταλάβω. Είναι το πετρέλαιο. Αν πετρέλαιο. Κυρίως όμως, με πετρέλαιο μόνο δεν βγαίνει το σύστημα. Ορθώς. Ο λόγος που θα έχουμε μάλλον ομαλοποίηση είναι επειδή υπάρχει την δέσμευση από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ότι θα μπει ως το βράδυ μία μονάδα στο σύστημα. Μου μοιάζει λίγο με πρόβα νηφικού για αυτό που έρχεται. Για τη μεταλιγνητική περίοδο και το οριστικό κλείσιμο των εργοστασίων που σήμερα λειτουργούν, των λιγνητικών μονάδων, που πρέπει να τρέξουμε ως κοινωνία και οι Δήμοι κυρίως, αν μιλάμε για την τηλεθέρμανση, να βρουν τον αντικαταστάτη της θερμικής ενέργειας που παίρνουμε από τη ΔΕΗ. Να πούμε, Κώστα, ότι όσον αφορά για την απολιγνητοποίηση που ανέφερε, θα το δούμε διεξοδικά λίγο αργότερα μέσα από το μεσημεριανό δελτίο, καθώς έχουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες για το θέμα. Τώρα, και έχει ενδιαφέρον να ρωτήσετε τον Δήμαρχο Απόστολε τι του είχε πει ο Υπουργός πριν από ελάχιστες ημέρες. Μια εβδομάδα πριν είχε γίνει μια συνάντηση των Ενεργειακών Δήμων με το Υπουργείο Ενέργειας και τους είχαν πει ότι δεν πρόκειται να ξαναέχετε θέμα στην τηλεθέρμανση λόγω του ότι θα είναι εκτός. Βέβαια, θέμα το σημερινό είναι βλάβη. Δεν είναι απόφαση πολιτική ή απόφαση της διεύθυνσης της εταιρείας να βγάλει εκτός κάποια μονάδα. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτός ο χειμώνας είναι γεμάτος προβλήματα για την παροχή θερμικής ενέργειας στην τηλεθέρμανση Κοζάνης και Ορδέας. Έτσι ακριβώς. Ευτυχώς ο καλός και Άγιος Θεός σήμερα έκανε καλή ημέρα και δεν φάνηκε πάρα πολύ στους καταναλωτές. Δεν είχαμε μια παγερή Δευτέρα για να φανεί στη γύμνια του το όλο σύστημα όταν δεν υπάρχουν μονάδες της ΔΕΗ σε λειτουργία. Λίγο αργότερα όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, Βαγγέλη, θα τα συζητήσουμε και με τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Μαλούτα. Πάμε τώρα στις δηλώσεις του κύριου Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Άμυνας. Ο οποίος βρέθηκε για κομματική εκδήλωση, παρόλα αυτά με το ρόλο του σαν υπουργός. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο πλαίσιο ενδείξης που παραχώρησε για διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητάς του. Φυσικά, αιχμή του δόρατος στα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου έκανε μια δήλωση που δεν είναι η πρώτη φορά που την ακούμε, αλλά έχει ενδιαφέρον όταν ακούγεται με σε τέτοια ένταση και με τέτοιο ύφος δήλωση από τον καθήλυνα αρμόδιο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά και για το πώς θα διασφαλίσει τα συμφέροντά της η χώρα μας σε περίπτωση κλιμάκωσης τουρκικής προκλητικότητας.
Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, αλλά όλο αυτό το διάστημα λέμε ότι πάντα μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου εάν συνεχιστεί η προκλητικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο και κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, στο Λιβικό Πέλαγος, κάτω από την Κρήτη, αλλά τη Ρόδο και την Κύπρο που εκεί φαίνεται ότι έχει βάλει στο στόχαστρο η Τουρκία με τα ερευνητικά της σκάφη, αλλά και με τις βλέψεις και τις πτήσεις πάνω από τον εναέριο ελληνικό χώρο. Όπως είπαμε, έχει ήδη μπει στην Κυπριακή ΑΟΣ και τώρα σκέφτεται, ωραίγεται και τα ελληνικά χωρικά ύδατα έξω από το Καστελόριζο. Είχαμε την εξωφρενική δήλωση ότι οι τρεις από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης δεν ανήκουν στην Ελλάδα και δεν είναι ελληνική κυριαρχία. Δηλαδή αυτό ξεπερνά κάθε όριο. Λοιπόν, για δούμε τη δήλωση του κ. Παναγιωτόπουλου. Το Σάββατο έγινε. Πάμε. Στην Κοζάνη βρέθηκε και τις ανάγκες κομματικών εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα γραφεία της ΝΟΔΕ, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων και κυρίως στα ελληνοτουρκικά. Μάλιστα, σχολιάζοντας την κλιμάκωση των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας, υποστήριξε ότι αν χρειαστεί και αν ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές, θα εξεταστούν όλα τα σενάρια, ακόμα και θέσεις θετικής επιλογής. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Και επιτρέψτε μου να πω, είναι πιο σύνθετες από άλλες εποχές. Όμως, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε την προσπάθειά μας ώστε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις. Όσον αφορά την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων, εντάξει, εγώ έχω να σημειώσω ότι ουδέποτε στο πρόσφατο παρελθόν δεν έχει επιδειχθεί μια τόσο συστηματικά προκλητική συμπεριφορά από πλευράς Τουρκίας. Ουδέποτε. Νομίζω πρέπει να ανατρέξουμε ούτε καν την εποχή του βυθίσα το χώρα, μάλλον στο 1974, όταν είχαμε και εθνική ήττα. Και βλέπουμε ότι αυτές οι προκλήσεις είναι κλιμακούμενες και είναι και μεθοδικές. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι γίνονται βάσει συστήματος. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει η χώρα αυτές τις προκλήσεις ασφαλείας είναι, όπως σας είπα, ή στο εσωτερικό να γίνεται η προσπάθεια για ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και προς το εξωτερικό να καλλιεργούνται οι συμμαχίες σε κάθε κατεύθυνση και να επικοινωνούνται σε όλους όσους επιθυμούν να ακούσουν και σας διαβεβαιώνω ότι πλέον αρκετοί μας ακούν και μας παίρνουν στα σοβαρά με τον τρόπο που πρέπει, δηλαδή κυρίως από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Εξωτερικών, ενδεχομένως και από μένα ως βασικό πυλώνα της αμυντικής διπλωματίας, γιατί σας εκμυστηρεύουμε ότι αυτές τις μέρες μιλάω περισσότερο με παράγοντες εκτός Ελλάδας παρά εντός. Να επικοινωνούνται επομένως και να εισακούγονται τα εθνικά μας δίκαια και τα βασικά μας επιχειρήματα. Ας πούμε αυτά που λένε προς πάσα κατεύθυνση ότι η συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης δεν έχει καμία νομική ισχύ, είναι μια εξωφρενική προσπάθεια εντελώς στον αέρα, χωρίς νομική υπόσταση, επικοινωνείται προς πάσα κατεύθυνση και όλα τα υπόλοιπα. Είναι γεγονός ότι και στη Δυτική Μακεδονία, που συνορεύει με Αλβανία και Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει θέμα. Από τη στιγμή που ο κόσμος νιώθει ανασφάλεια, πρέπει η συντεταγμένη ελληνική πολιτεία να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να τονωθεί αυτό το αίσθημα ασφάλειας και όχι ανασφάλειας. Κοιτάξτε, η κόκκινη γραμμή είναι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Τώρα, το βυθίζουμε, θα με αναγκάσετε να μπω σε στρατιωτικά σενάρια και από ό,τι καταλαβαίνετε, ο ρόλος δικός μου δεν είναι να αναλύω στρατιωτικά σενάρια. Άλλωστε, δεν είναι και σωστό να αναλύω στρατιωτικά σενάρια, διότι μπορεί και γι' αυτό δεν νομίζω είναι καλή ιδέα να κάνουμε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Διότι, τι θέλετε δηλαδή, να μεταδοθεί στην γείτονα χώρα το τι θα κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις με το νί και με το σίγμα αύριο, προς Θεού, να τα αποφεύγουμε αυτά. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί και ό,τι χρειαστεί σημαίνει ότι εξετάζουμε όλα τα σενάρια, ασφαλώς και αυτό της στρατηγικής εμπλοκής. Μάλιστα. Αυτά ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε το Σάββατο στην Κοζάνη. Ναι. Πάμε τώρα στην επίσκεψη Χρυσοχοΐδη, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, νωρίτερα. Όχι το απόγευμα, το πρωί του Σαββάτου. Εδώ έχουμε μια διπλή επίσκεψη. Έχουμε μια επίσκεψη μπροστά στις κάμερες και μια επίσκεψη με κλειστές κάμερες σε κλειστά γραφεία. Η μπροστά στις κάμερες επίσκεψη ήταν μια επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος
ήρθε για να δει την αστυνομική κατάσταση, τα αστυνομικά τμήματα, τις αστυνομικές δυνάμεις και να εξαγγείλει, να ανακοινώσει την έλευση νέων αυτοκινήτων για να ενισχυθεί η δύναμη της αστυνομίας στη Δυτική Μακεδονία. Νομίζω 27 είναι τα περιπολικά που θα έρθουν στη Δυτική Μακεδονία και θα μοιραστούν αντιστοίχως αναλογικά στα αστυνομικά τμήματα. Και τα αντίστοιχα τυπικά κόστα συνεδρίασε και 4 αστυνομικούς διευθυντές και με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Έτσι. Η οποία Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, αν κρίνω και διαβάζω σωστά την ανακοίνωσή τους, ο Υπουργός τους άκουσε, είδε δίκαια τα αιτήματά τους και δεσμεύτηκε ότι στο επόμενο διάστημα θα τα ικανοποιήσει. Mm. Αυτό ήταν μπροστά από τις κάμερες. Συνάντησε επίσης με δημάρχους, με περιφερειάρχη, με βουλευτές στο τραπέζι. Με την ίδια θεματολογία. Τώρα πίσω από τις κάμερες και με κλειστές κάμερες και κλειστά γραφεία, ο Υπουργός είχε και ιδιαίτερες συναντήσεις. Είχε συναντήσεις κυρίως με τον Δήμο Βοΐου, επαληθεύοντας πλήρως το ρεπορτάζ που νωρίτερα είχαμε μεταδώσει την Παρασκευή. Και είχαμε πει την Παρασκευή για τον λόγο, τον πραγματικό λόγο της επίσκεψης. Για να το κάνω πιο ακριβές και για να μην αδικήσω. Έναν από τους κύριους λόγους της επίσκεψης του κύριου Χρυσοχοίδη στην περιοχή ήταν η στόχευση της περιοχής Βοΐου για την δημιουργία κλειστού κέντρου φιλοξενίας μεταναστών. Να πούμε λίγο ότι υπήρξε συνάντηση νωρίτερα, πρωτού γίνει συνάντηση με τους δημάρχους, τους βουλευτές και τον περιφερειάρχη και την αστυνομία, ότι υπήρξε συνάντηση με τον Δήμο Βοΐου, με το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου, για να είμαστε και ακριβείς. Ήταν όλες οι παρατάξεις πλην του κυρίου Καραμπατζιά, αλλά είχαμε τη συνάντηση του Δημάρχου με τους εκπροσώπους και επικεφαλής, να πούμε, των παρατάξεων. Ας πούμε, κάποιες παρατάξεις εκπροσωπήθηκαν από εκπροσώπους και όχι από τον επικεφαλής. Όπου εκεί η συζήτηση έγινε για τη σκέψη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να δημιουργήσει κλειστό κέντρο προαναχωρησιακό λίγο έξω από το Τσοτήλι, να δώσουμε, αν θέλετε, και την τοποθεσία μεταξύ αυτό. Λουκώμη και Κλίμα. Τσοτήλι. Τσοτήλι. 2,5 χιλιόμετρα έξω από το Τσοτήλι. 2,4 χιλιόμετρα για την ακρίβεια, αυτός ο παλιός οικισμός από την πόλη του Τσοτήλιου, έτσι, πολύ κοντά. Υπάρχει ένας χώρος εκεί που μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η δομή. Και είναι περιοχή που δεν προτείνεται από το Δήμο Βοΐου. Είναι περιοχή η οποία έχει γίνει αυτοψία σε αυτή την περιοχή και από κλιμάκιο του Υπουργείου. Έτσι, τις προηγούμενες ημέρες. Όχι το Σάββατο, τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα, να θυμίσουμε ότι το κλειστό κέντρο είναι φυλακές επί της ουσίας, όπου μιλάμε, θα έχουμε έγκλειστους μετανάστες, δηλαδή με ανθρώπους που δεν πληρούν το προσφυγικό, αυτό που λέμε προφίλ. Που δεν έχουν την ευκαιρία, που δεν έχουν την ελπίδα για να πάρουν άσυλο στη χώρα μας. Και στόχος είναι να υπάρχει εκεί ο κόσμος έγκλειστος με σκοπό, με στόχο να απελαθεί. Τώρα αυτό θα γίνει σε 2 μήνες, που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Αισιόδοξο. Πρόσφατα. Ναι. Αισιόδοξο. Πολύ αισιόδοξο. Θα είναι παραπάνω καιρός. Αυτό θα είναι άπαξ, γιατί όταν θα μεταφέρεται κόσμος από τα νησιά στην ενδοχώρα, σημαίνει ότι τα νησιά δεν θα ξαναγεμίσουν και πάλι, βλέποντας τον Ερντογάν να βάζει και έναν οικοκλίνητη στρόφιγγο όπως θέλει. Νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα η απάντηση έχει σχέση, η απάντηση, κατά πόσο θα λειτουργούν αυτά τα κέντρα σωστά. Δηλαδή, αν τα κέντρα αυτά πράγματι σε ένα δίμηνο ή και λίγο αργότερα στέλνουν τους μετανάστες πίσω, τότε στην παγκόσμια κοινότητα και κυρίως τους διακινητές θα σταλεί το μήνυμα ότι εδώ τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Εάν όμως δεν λειτουργήσουν αυτά τα κέντρα σωστά και συνεχώς έχουν υπεράριθμους και συνεχώς φορτώνονται ή δημιουργούνται και νέα κέντρα και δεν έχουμε επιστροφή από τον τόπο προορισμού, από τον τόπο μάλλον προέλευσης των ανθρώπων αυτών, τότε οι διακινητές θα συνεχίζουν να στέλνουν και νέους μετανάστες. Και Απόστολε, η ταυτότητα των κέντρων αυτών, του κέντρου τουλάχιστον αυτού που υπάρχει σκέψη, καμία απόφαση προς το παρόν για δημιουργία του στο Τσοτήλι, η ταυτότητα ίσως φαίνεται, μια ένδειξη του πώς θα λειτουργεί, είναι το ποιος θα το λειτουργεί. Όχι το Υπουργείο Μετανάστευσης, αλλά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι και αυτό μια ένδειξη της ταυτότητας. Εδώ να πούμε κάτι ακόμη, επειδή ρωτήθηκε, μάλλον προσπάθησαν είναι οι συνάδελφοι. Αυτό το σημείο, είναι κρίσιμο. Θα το πούμε τώρα. Προσπάθησαν οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι που ήταν αμέσως μετά τις δηλώσεις του κ. Χρυσοχοίδη, να του θέσουν το θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Δεν πήραν απάντηση, μάλιστα φεύγοντας είπε δεν είμαι αρμόδιος. Σωστό. Ναι. Όσον αφορά για το μεταναστευτικό πλέον,
αρμόδιος είναι ο κύριος Μηταράκης, γιατί έχουμε την επανασύσταση του Υπουργείου. Θα έλεγα βέβαια, το, σε ό,τι αφορά το προσφυγικό. Περίμενε, δεν τελείωσε. Στους 7 μήνες, ναι, ξέρω πού θα το πας. Στους 7 μήνες, βέβαια, ήταν αρμόδιος. Ωραία, άρα σαφώς αυτός έχει μια καλύτερη γνώση, φαντάζομαι, το αντικείμενο και θα ενημερώσει τον κύριο Μηταράκη για το τι δράση έχει κάνει μέχρι τώρα. Θυμάμαι και τη δήλωση που είχε κάνει το περί μη διαχειρίσιμης κατάστασης για το προσφυγικό στις Βρυξέλλες. Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι για τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα, μάλλον αρμόδιος παραμένει ο κύριος Χρυσοκοϊδής. Επειδή θα καλεστεί η ελληνική αστυνομία να τα περιφρούει. Γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Και στην ουσία μιλάμε για φυλακές. Εδώ τώρα λοιπόν είναι ένας διάολος που δεν τον έχουμε πλήρως εξακριβώσει, αλλά από το ρεπορτάζ μας λέει ότι έτσι είναι η ιστορία. Γι' αυτό έγινε και η συνάντηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πούμε και αυτό που είπε ο Βαγγέλης, δεν υπάρχει απόφαση. Όχι. Για να μην, δεν είπαμε δηλαδή ότι οι παρατάξεις ακούνε μία πρόταση και λένε ωραία πάμε τελείωσε. Το εξετάζουν όλες οι παρατάξεις. Έχουν όμως, θέλω να πω στην πλειονότητά τους, έχουν μια πρώτη έτσι, θετική εικόνα για το ότι... Και ότι μπορεί να συμβεί αυτό, όχι σε όλες. Αρκεί να διασφαλιστεί αυτό το κλειστό κέντρο. Κάτι ακόμα, Απόστολε και Κώστα, είναι η αίσθηση τους. Τις προηγούμενες ημέρες που έγιναν συναντήσεις των παρατάξεων, είχε ακουστεί ότι η θέση του Υπουργείου και της κυβέρνησης, να μην το πάμε σε ένα Υπουργείο μόνο, είναι ότι αυτά τα κέντρα θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη τοπικών κοινωνιών. Κάτι το οποίο πιθανώς το Σάββατο να επιβεβαιώθηκε ότι εμείς θέλουμε τη δική σας σύμφωνη γνώμη. Δεν θα προχωρήσουμε μονομερώς, λέει η κυβέρνηση. Το έχει πει στις προηγούμενες συσκέψεις, το είπε και το Σάββατο αυτό. Εσείς θα αποφασίσετε, λέει το ρεπορτάζ, ότι έκανε πάσο Χρυσοχοίδη στις παρατάξεις. Δείτε το. Τώρα οι παρατάξεις, αυτό που λέμε, το επεξεργάζονται. Είναι δύσκολο θέμα, ευαίσθητο θέμα. Ότι... Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των πολιτών για να δούμε τι θέλουν οι τοπικές κοινωνίες. Μπαίνει, αν θέλεις, αυτό που έλεγες για το τυράκι, ότι μπαίνουν οι θέσεις εργασίας ως ανταποδοτικά μέσα. Που είναι και αρκετές. Την Παρασκευή μάθαμε 150, ναι. Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται αυτό. Μάθαμε 150 την Παρασκευή από εκπροσώπους. Θα το δούμε. Θα δούμε. Απόστολε, κάτι ακόμα. Η διστακτικότητα του Υπουργείου κατανοητεί το να μην προχωρήσει ο Υπουργός σε μια ανακοίνωση, γιατί δεν θέλει να αφήσει μια καυτή παράταση να τη διαχείριση του στη συνέχεια, αφού φύγει από το χώρο η αυτοδιοικητική. Θεωρώ πως το επόμενο βήμα πρέπει να γίνει από τους αυτοδιοικητικούς τους ίδιους. Αφού πάρουν τις δικές τους αποφάσεις, αφού μάλλον έχουν μια πλήρη ενημέρωση πριν πάρουν τις αποφάσεις, θα πρέπει να βάλουν το θέμα αυτό και στους πολίτες. Πρέπει να αρχίζει να γνωστοποιείται η είδηση, γιατί ακόμη τώρα κινούμαστε, αν θέλεις, αυτό που λέμε στο παρασκήνιο της όλης της ιστορίας. Αυτές βέβαια οι ειδήσεις που μεταδώσαμε και την Παρασκευή, που μεταδίδουμε και τώρα, είναι πιασμένες καλά από όλες τις πλευρές. Σωστό, μόνο και επιβεβαιωμένες. Είναι πλήρως επιβεβαιωμένες. Και ό,τι είχαμε, θα προσπαθήσουμε αν θέλει, να το φωτίσουμε. Που δεν επιβεβαιώθηκε, ναι. Δεν μεταδόθηκε ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, συζητήθηκε το προσφυγικό το Σάββατο. Για το λόγο ότι άφησε να εννοηθεί ο Χρυσοκοϊδής ότι. Ήταν η μισή αλήθεια που δεν είναι ψέμα, αλλά δεν είναι και αλήθεια απολύτως. Ήταν από την αρχή προβληματική ενημέρωση, γιατί όλοι οι δήμαρχοι, επειδή κάναμε ρεπορτάζ, όλοι οι δήμαρχοι ενημερώθηκαν από τον αστυνομικό διευθυντή, ενώ ο Δήμος Βοΐου ενημερώθηκε από το ίδιο το Υπουργείο της Προστασίας του Πολίτη. Για να το κλείσουμε, αποφάσεις δεν έχουν πάρθει από τις παρατάξεις. Θα πρέπει να γνωστοποιηθούν πλήρως οι λεπτομέρειες, για το λόγο ότι δεν ξέρουν πλήρως τις λεπτομέρειες. Άρα η απόφαση δεν είναι ούτε ναι ούτε όχι. Και μάλιστα, όπως κάποιος μου είπε, επικεφαλής, ότι και το ναι και το όχι απέχει στην ίδια απόσταση. Mm-hmm. Δεν έχουμε δηλαδή γύρι προς τη μία προς την άλλη πλευρά. Θέλει ενημέρωση και βεβαίως γνωστοποίηση στον κόσμο. Υπάρχουν παρατάξεις που είναι θετικές, περισσότερο από ότι αρνητικές, και άλλες που είναι τελείως αρνητικές. Καλά, αυτό αλλάζει τώρα ανάλογα με. Αυτό ήθελα να πω ότι. Τι θα πάρεις από την τοπική κοινωνία. Μέχρι στιγμής φαίνεται αυτό που είπε ο Κώστας. Η πλειοψηφία να έχει μία πρώτη θετική θέση. Μειοψηφία διαφωνεί, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το πλάνο που θέλει να κάνει το Υπουργείο. Νομίζω ότι εκτός από τη λαϊκή συσπήρωση, όλες οι άλλες παρατάξεις, έτσι τολμώ να πω ότι το συζητούν. Και από την ώρα που ξεκινάς να το συζητάς, το Σάββατο ήταν εκεί, βάζεις ζητήματα που δεν θα σε οδηγήσουν στη θετική. Δεν δημοσιοποίησαν πρόθεση. Έτσι, αυτά είναι, ναι. Δεν έχουν δημοσιοποιήσει την πρόθεση τους υπέρ. Να επαναλάβουμε λίγο και πάλι. Το Σάββατο ήταν όλες οι παρατάξεις πλην λαϊκής συσπήρωσης. Την Παρασκευή όμως, που μαζεύτηκαν πάλι όλες οι παρατάξεις για το τι θα πω στον Υπουργό το Σάββατο, ήταν εκεί και η λαϊκή συσπήρωση. Και την Πέμπτη έγινε η συνάντηση και τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν. Δεν έγινε μία συνάντηση, έγινε πάνω από μία. Αφήνουμε τα πίσω από την κάμερα και πάμε να δούμε τι είπε ο Υπουργός μπροστά από την κάμερα. Για πάμε να τον ακούσουμε. Στην Κοζάνη βρέθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε συνάντηση με αστυνομικούς διευθυντές των 4 διευθύνσεων της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στη συνέχεια έδωσε το παρόν σε σύσκεψη με την παρουσία αυτοδιοικητικών φορέων της περιοχής και ντόπιων βουλευτών. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κύριος Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε
στις δομές της αστυνομίας και την προσπάθεια αναβάθμισή τους, όπως και τις υφιστάμενες τηριακές υποδομές της υπηρεσίας. Τέλος, ερωτώμενος από τους δημοσιογράφους για το προσφυγικό, υποστήριξε πως δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Μεγάλη χαρά και τιμή νιώθω σήμερα που βρίσκομαι στη Δυτική Μακεδονία, στην έδρα της και πρωτεύουσά της, στην Κοζάνη. Συνάντησα καταρχήν φίλους και συναγωνιστές στον χώρο της πολιτικής. Συνάντησα τους αξιωματικούς όλων των διοικήσεων των τεσσάρων νομών. Είχαμε μια εξαιρετική και παραγωγική κουβέντα. Κάναμε έναν απολογισμό σχετικά με την στρατηγική μας, το σχεδιασμό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας. Οφείλω να πω ότι οι άνθρωποι εδώ παλεύουν, αγωνίζονται, κάνουν μια προσπάθεια φιλότιμη και έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι ασφαλής, η αστυνομία είναι πολύ κοντά στους πολίτες και έτσι μπορούμε να πούμε ότι εδώ η αστυνομία επιτελεί το ρόλο της, τον κοινωνικό, το ρόλο το συνταγματικό που η αποστολή της είναι η ασφάλεια. Φυλάμε τα σύνορα σε όλο το μήκος των συνόρων της Αλβανίας και της Βορείου Μακεδονίας και οφείλω να πω ότι τα σύνορά μας είναι ασφαλή και η χώρα οργανώνεται έτσι με τις δυνάμεις της, ώστε να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα το οποίο πολλές φορές είναι εισαγόμενο. Στην Δυτική Μακεδονία σε λίγες μέρες παραδίδονται 27 οχήματα καινούργια. Πολλά οχήματα επίσης δίνονται από κατασχέσεις που η ίδια η αστυνομία προσπορίζεται από τις παράνομες δράσεις διαφόρων και περιέρχονται στα χέρια της. Κάνουμε μια προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την κτηριακή υποδομή της ελληνικής αστυνομίας στη Δυτική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα καινούριο κτίριο στα Γρεβενά, νέο κτίριο ξεκίνησε στην Καστοριά, η ενεργειακή αναβάθμιση του αστυνομικού κτιρίου στην Πτολεμαϊδα, καθώς επίσης και μια σειρά άλλες ενέργειες που βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής και δουλειάς των αστυνομικών. Ακόμη κάθε μέρα όλο και περισσότερο εξοπλίζουμε την αστυνομία και τους αστυνομικούς με όλα τα είδη ατομικές ανάγκες που χρειάζονται για τη δική τους ασφάλεια. Συνάντησα επίσης τους δημάρχους του νομού Κοζάνης, καθώς και τους συναδέλφους βουλευτές, οι οποίοι μου εξέθεσαν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν εδώ στο χώρο της ασφάλειας. Θέλω να πω ότι είμαι ευτυχής που η συνεργασία μεταξύ τους είναι εξαιρετική. Οι δήμαρχοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους μαζί με τον κύριο Κασαπίδη, τον Περιφερειάρχη, ότι η συνεργασία τους με τις αστυνομικές αρχές κάθε μέρα όλο και περισσότερο βαίνει προς το καλύτερο και είναι αποτελεσματική. Και αυτό με ικανοποιεί ως πολιτικό προϊστάμενο της αστυνομίας, γιατί αυτό είναι και η επιδίωξή μου. Νομίζω ότι με τους δημάρχους διαμορφώνεται ένα, θα έλεγα, ένα συμβόλαιο, ένα κοινωνικό συμβόλαιο, ούτως ώστε οι πολίτες των πόλεων μας και της Υπαίθρου να είναι ασφαλείς, να αισθάνονται ασφαλείς και να έχουν πάντα κοντά τους τους εκπροσώπους της ελληνικής αστυνομίας, τους αξιωματικούς, τους αστιφύλακες, τους άντρες και τις γυναίκες της αστυνομίας. Υπάρχει και ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα το οποίο συζητήσαμε. Είναι η μετάβαση στη νέα εποχή. Είναι η Δυτική Μακεδονία στον 21ο αιώνα, στη μεταλιγνητική εποχή. Θεωρώ πως πρέπει να τρέξουμε γρήγορα. Νομίζω ότι έχουμε αποκτήσει πια ως χώρα ένα know-how για το πώς μπορούμε να αναζωογονούμε περιοχές οι οποίες για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή μας περιέχονται σε κρίση. Πρέπει να δούμε την εποχή μετάβασης σαν μια μεγάλη ευκαιρία για να διαμορφώσουμε όρους και προϋποθέσεις για μια νέα οικονομία, την οικονομία του 21ου αιώνα. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη πρίκα. Υπάρχει μια μεγάλη περιουσία. Υπάρχει, αν θέλετε, ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα και αυτό είναι το ανθρώπινο δυναμικό της Δυτικής Μακεδονίας. Το ανθρώπινο δυναμικό που σήμερα εργάζεται στη ΔΕΗ ή γύρω από τη ΔΕΗ, που είναι εξειδικευμένο, που είναι πολύ αποδοτικό, ένα ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μεγάλες και παραγωγικές επενδύσεις, με πάντα με προϋπόθεση το περιβάλλον και την προστασία του στον 21ο αιώνα.
Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν ιδέες, ακόμα και από την δική μου πλευρά ως Υπουργού, και πολύ σύντομα και με το κεντρικό σχεδιασμό που ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός της χώρας και με τον τοπικό σχεδιασμό και περιφερειακό που ετοιμάζει ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι και οι συνάδελφοι βουλευτές, ελπίζω ότι θα εκπονηθεί και θα ανακοινωθεί ένα σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις ελπίδες, στις προσδοκίες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, μα κυρίως της νεολαίας μας, η οποία αυτή τη στιγμή αναζητά ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, με το ναυτικό, ναι. Δεν είμαι αρμόδιος, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, φεύγοντας από τους συναδέλφους. Πάμε τώρα στον κύριο Μιχάλη Καραμπατζιά Κώστα. Για να δούμε πόσο συζητήθηκε ή όχι. Δημοτικό σύμβουλο ΒΟΗ, επικεφαλή τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Καραμπατζιά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε που σα έχουμε. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στου ακροατέ σα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που σα έχουμε μαζί μα. Λοιπόν, να δώσουμε, αν θέλετε, μια εικόνα. Όντω, το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη προσανατολίζεται, σκέφτεται τη δημιουργία κλειστού προαναχωρησιακού κέντρου για φιλοξενία μεταναστών ή μάλλον. Για να έχει έγκλειστους μετανάστες, για να πούμε την αληθινή είδηση, γιατί μιλάμε για φυλακές στην περιοχή του Βοΐου έξω από το Τσοτήλι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το πιο σωστό είναι η ανακοίνωση να γίνει από τη Δημοτική Αρχή, από το Δήμαρχο. Σε ό,τι αφορά εμένα, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση που είχαμε μέχρι τώρα σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης που εκφράζονται και με την παρουσία του κυρίου Χρυσοχοίδη στην περιοχή, πράγματι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση. Δεν είναι καινούριο όμως αυτό. Το ξέρετε ότι δεν είναι καινούριο. Είναι όλα αυτά που είχαμε το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με το στρατόπεδο Πόρτη. Από το 12 τα θυμάμαι όλα αυτά. Ακριβώς. Από ό,τι φαίνεται η αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας, η αλλαγή της κυβέρνησης, αλλάζει τακτική στο ζήτημα αυτό. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε τα ανοιχτού τύπου κέντρα φιλοξενίας ή τη διαδικασία ενοικίασης διαμερισμάτων στις πόλεις των μεταναστών και προσφύγων ή την μεταφορά τους από τα νησιά για να γίνει εκεί αποσυμφόρηση σε ξενοδοχεία. Σήμερα έχουμε όλους αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν άσυλο και στηβάζονται χιλιάδες στα νησιά. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει και η συμφωνία που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση ενισχύει. Το γεγονός δηλαδή ότι στην Ελλάδα θα κρατηθούν 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες εγκλωβισμένοι. Στα πλαίσια αυτά έχουμε αυτή την πολιτική. Πράγματι υπάρχει πρόθεση για προαναχωρησιακό κέντρο στο Δήμο Βοΐου. Κλειστού τύπου. Έξω από το Τσοτήλι, για να το διευκρινίσουμε λίγο, μεταξύ Λουκώμη και Κλίμα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για πού μιλάμε. Αυτό θα σας το πει ο Δήμαρχος. Εγώ μπορώ να σας περιγράψω μόνο το πολιτικό τοπίο και σε ό,τι αφορά. Αυτό που λέω, παραδείγματος χάρη, κύριε Καραμπατζιά, είναι σωστό ή λάθος, για να το θέσω αλλιώς. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους της κυβέρνησης είναι σωστό. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το Βόλιο είναι σωστό. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον για κλειστού τύπου προαναχωρησιακό κέντρο είναι σωστό. Από εκεί και πέρα, πάντα για να έχει και επιτυχία το δόλωμα, το τυρί στη φάκα είναι η διαδικασία της πρόσληψης μόνο προσωπικού για την εξυπηρέτηση των δομών αυτών ή των κλειστών κέντρων, οπότε έρχεται και το γεγονός της πρόσληψης προσωπικού, είτε είναι συνοριοφύλακες, είτε είναι άλλες διοικητικές υπηρεσίες που θα χρειαστούν εκεί, οπότε θα υπάρχει μια πρόταση με εντοπιότητα όλοι αυτοί να προσλαμβάνονται. Εκεί και πέρα λέω, όλα τα υπόλοιπα θα πάρετε επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμαρχο και μετά θα τοποθετηθούμε. Εγώ να σας πω κάτι, σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Καραμπατζιά. Κύριε Καραμπατζιά, αν θέλετε, ακούστε μας λίγο. Μια ερώτηση από τον συνάδελφο και μας λέτε ότι θέλετε. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Να έρθουμε στο πολύ συγκεκριμένο αυτό το θέμα που περιγράφεται. Εσείς ως Δημοτικός Σύμβουλος δεχτήκατε πρόσκληση να συμμετάσχετε στην σύσκεψη με τον κύριο Χρυσοχοίδη? Και αν δεχτήκατε, υπήρχε και η θεματολογία της πρόσκλησης? Προφανώς, αφού δεν συμμετείχατε, αρνηθήκατε την πρόσκληση, αλλά υπήρξε πρόσκληση.
Λοιπόν, εγώ σε ό,τι αφορά την λαϊκή συσπήρωση δεν πήρα μέρος σε αυτήν τη διαδικασία. Το ξέρουμε αυτό. Πρόσκληση πήρατε? Λοιπόν, δεν πήρα πρόσκληση, προφορική πρόταση από τον Δήμαρχο. Πρόταση πρόσκληση από τον Δήμαρχο, στην οποία για πολιτικούς λόγους, επειδή ξέρετε, αυτό πήγα να σας πω πριν, προσωπικά και πολιτικά είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία κλειστών κέντρων, προαναχωρησιακών κέντρων. Δεν έχουμε δικαίωμα να φυλακίζουμε ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κατατρεγμένοι, θύματα των πολέμων, των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, θύματα των ανταγωνισμών, ξεριζωμένοι άνθρωποι. Ξέρετε, και ο δικός μας λαός πριν από κάποια χρόνια βρέθηκε σε αυτή τη φάση. Και δεν ξέρω, με τις εξελίξεις που έχουν και τα σύννεφα που πυκνώνουν στον ορίζοντα, μπορεί και αύριο να βρεθούμε, το απεύχομαι. Και κάνουμε προσπάθεια για να εμπεδωθεί η ειρήνη και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Γι' αυτό θέλουμε και αγωνιζόμαστε να μην επεκταθούν οι αμερικάνικες βάσεις ενάντια στη συμφωνία αυτή που υπόγραψε πρόσφατα η κύριε Καραμπατζιά, και μια σειρά τέτοια ακούστε πράγματα. Λίγο, την Παρασκευή, μπορώ να σας πω, για όλα τα Παρασκευή, για τις λεπτομέρειες που θέλετε εσείς να δώσετε σήμερα στη δημοσιότητα, για τους τηλεθεατές. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να σας πω. Την Παρασκευή όμως υπήρξε συνάντηση με τις παρατάξεις για το θέμα του στρατοπέδου αυτού του κλειστού. Να ρωτήσετε τον κύριο Ζευκλή γι' αυτό. Μιλάμε για 500 άτομα ότι θα φιλοξενούνται εκεί, κύριε Καραμπατζιά. Οι προτάσεις είναι ναι. Άλλωστε και στο στρατόπεδο Πόρτη λέγανε για 500 έως 700 άτομα. Τώρα... Αλλά και σε άλλες, και σε άλλους χώρους του Δήμου Βορείου που αναζητούσαν. Και πάντα, ξέρετε, μα κοιτάξτε τώρα, όταν συνοστίζονται στα νησιά δεκαπλάσιοι από τον πληθυσμό, η πρόθεση είναι να γίνει αποσυμφόρηση. Αποσυμφόρηση. Και σωστό αυτό. Να πάνε στην ενδοχώρα. Το ζήτημα είναι πώς θα πάνε. Και το ζήτημα είναι γιατί να πάνε και γιατί να εγκλωβίζονται. Εδώ είναι πολιτικά ζητήματα που δεν τα λύνουν οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια. Τα λύνουν οι κυβερνήσεις και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες όταν δεν τα λύνουν. Όταν εγκλωβίζονται άνθρωποι εδώ. Όταν καταστρατηγούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν παραβιάζονται. Όταν φυλακίζονται άνθρωποι. Φυλακές είναι. Όταν δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Φυλακές είναι. Των ανθρώπων. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί η Σέγγεν, πρέπει να απελευθερωθούν οι άνθρωποι, να πάνε να ανταμώσουν με τις οικογένειές τους, να υπάρξει ειδική μέρημνα, να υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, ανθρώπινοι χώροι με υγειονομικές συνθήκες, με κάλυψη όλων των αναγκών. Εσείς πάντως λέτε όχι, οι υπόλοιπες παρατάξεις την Παρασκευή που συναντήθηκατε, πόσες είδατε? Καλά, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τις άλλες παρατάξεις. Θα ρωτήσετε τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Πάντως, γνωστοποιήσαμε το βασικότερο, κύριε Καραμπατζιά. Όλες οι παρατάξεις, ακούστε με λιγάκι για παρακαλώ, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Όλες οι άλλες παρατάξεις ανήκουν στον πολιτικό χώρο. Στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Ζευκλής και ο κύριος Κοσμίδης και ο κύριος Λαμπρόπουλος. Εντάξει. Άρα λοιπόν. Μάλιστα. Άρα, το βασικό... αναρωτηθεί ο κόσμος πάντως... ποιες πολιτικές θέλουν να περάσουν. Εγώ χαίρομαι, κύριε Καραμπατζιά, για το λόγο. Επιτέλους αρχίζουμε να γνωστοποιούμε αυτή την είδηση για να γνωρίζει και ο κόσμος, να έχει μια εικόνα εκεί στο Βοήθειο. Γνωστό αυτό. Νομίζω... Είναι γνωστό στο λαό του Βοήθειου ότι υπάρχει διαρκές και διαχρονικό ενδιαφέρον. Άρα να περιμένουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη συζήτηση και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το τι θα πούνε οι παρατάξεις, Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι εκεί θα πάει το θέμα. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Καραμπατζιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και όσα μας είπατε. Πολύ. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που απασχόλησε και απασχολεί τη γειτονική μας χώρα, Κώστα, και μιλάμε για τον φωνικό σεισμό που είχαμε στην Τουρκία, τα 6,8 Ρίχτερ, και να δούμε αν θέλεις και το ίδιο το γεγονός. Αυτό που ναι, υπάρχουν αυτά που μας χωρίζουν και υπάρχουν και αυτά που μας ενώνουν. Φαίνεται ότι στα μεγάλα κορυφαία ζητήματα οι δύο χώρες έρχονται πιο κοντά. Το βασικό πάντως είναι να υπάρχει ένωση και όχι με αυτές τις δυσάρεσεις, πολύ δυσάρεσεις ειδήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έγινε προσφορά από την πατρίδα μας ώστε να υπάρξει βοήθεια, αλλά η Τουρκία λέει μπορώ να τα διαχειριστώ. Τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ του Σαββατοκύριακου. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι σημαίνει αυτό το σεισμικό γεγονός για τη γειτονική μας χώρα, αλλά και για εμάς. Θα τα δούμε όλα τώρα με τον κύριο Μανώλη Σκορδίλη, καθηγητή σεισμολογίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Κύριε Σκορδίλη, γεια σας, κύριε καθηγήτα, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, γεια σας. Πώς αξιολογείτε το γεγονός του σεισμού που είχαμε στην Τουρκία, πώς βλέπετε καταρχήν, αν θέλετε, τον ίδιο το σεισμό ως γεγονός και πώς πάει μέχρι στιγμής η μετασεισμική ακολουθία εκεί?
Okay. Όσον αφορά τον ίδιο τον σεισμό, εκδηλώθηκε σε ένα χώρο ο οποίος είναι γνωστού σεισμικού δυναμικού, η δυναμικότητα. Εκδηλώθηκε στο βορειοανατολικό όριο, μάλλον κοντά στο βορειοανατολικό όριο του ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας, το γνωστό East Anatolian Fault. Είναι ένας γνωστός μεγάλος τεκτονικός σχηματισμός. Πάνω σε αυτόν τον τεκτονικό σχηματισμό ενεργοποιήθηκε ένα ρήγμα, το οποίο είχε ένα μήκος γύρω στα 35 χιλιόμετρα, το οποίο προκάλεσε τον συγκεκριμένο σεισμό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο τώρα είναι πώς εξελίσσεται η ακολουθία. Καταρχάς να πω ότι στην περιοχή αυτή και στην ευρύτερη περιοχή είχαμε και στο παρελθόν ισχυρά γεγονότα, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για την κοινωνία. Όσον αφορά τη μετασεισμική ακολουθία, δεν έχουν εκδηλωθεί τόσο ισχυροί μετασεισμοί όσο αναμένεται σε μια ομαλά εξελισσόμενη μετασεισμική ακολουθία. Αυτό είναι αλήθεια. Περιμένουμε δηλαδή στατιστικά έναν ισχυρό μετασεισμό που το μέγεθός του θα διαφέρει περίπου μία μονάδα, ίσως και λίγο λιγότερο από το μέγεθος του κύριου σεισμού. Επομένως, ένα σεισμός της τάξης του 5-8, του 6 δεν θα ήταν κάτι περίεργο. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδηλωθεί ένας τέτοιος σεισμός. Θέλει όμως ιδιαίτερη προσοχή γιατί δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και τώρα ή και λίγο αργότερα, δεδομένου ότι η διάρκεια μιας μετασεισμικής ακολουθίας ενός τέτοιου σεισμού μπορεί να φτάσει και να υπερβεί ακόμα και τους 2 μήνες. Επομένως, ένας ισχυρός μετασεισμός, είτε τώρα είτε και λίγο πιο καθυστερημένα, αν εκδηλωθεί, καταλαβαίνετε ότι θα έχει πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις στα ήδη πληγωμένα κτίρια της περιοχής, γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους κατοίκους και τις αρχές στις περιοχές αυτές. Κύριε καθηγητά, όσο αργεί αυτός ο μετασεισμός ο μεγάλος, σημαίνει ότι δεν ακτονώνεται με τους μικρότερους σεισμούς? Όχι, οι μικροί σεισμοί δεν μπορούν να εκτονώσουν ενέργεια. Έχουμε πει ότι το μέγεθος του σεισμού συνδέεται λογαριθμικά με την ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει σεισμικό δυναμικό ενός σεισμού της τάξης του 6, θα πρέπει να γίνουν 33 σεισμοί μέγεθος 5 για να καλύψουν το αντίστοιχο σεισμικό δυναμικό. Ή διαφορετικά, άμα πάμε στο 4, γύρω στους 1000 σεισμούς. Δεν έχουμε τέτοια τόσο πλούσια μετασεισμική ακολουθία, ούτε ισχυρούς μετασεισμούς πάνω από 5 πολλούς, που να μπορούσαν να πούμε ότι θα μπορούσαν να καλύψουν αυτό το εντός εισαγωγικών κενό. Επομένως, αν είναι να εκδηλωθεί ένας ισχυρός μετασεισμός, αυτό θα εκδηλωθεί έστω και καθυστερημένα. Και λέω το αν είναι γιατί, όπως σας είπα και πριν, δεν είναι κανόνας. Συνήθως ο μεγαλύτερος μετασεισμός διαφέρει περίπου μία μονάδα μεγέθους από τον κύριο σεισμό και λίγο λιγότερο, αλλά δεν είναι και κανόνας. Υπάρχουν εξαιρέσεις όπου μπορούμε να έχουμε ισχυρότερο μετασεισμό από αυτόν που προβλέπει αυτός ο κανόνας ή να έχουμε ακόμα μικρότερο. Στην προηγούμενη περίπτωση είμαστε στη δεύτερη κατηγορία, οπότε δεν μένει παρά να περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσεται η όλη διαδικασία. Πρέπει να πω ότι εμείς εδώ δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τόσο στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας, είμαστε μακριά από το επίκεντρο. Νομίζω όμως ότι οι συνάδελφοι που δουλεύουν στην Τουρκία, στα σεισμολογικά κέντρα της Τουρκίας, έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εξέλιξη και να έχουν ίσως λέω, μία προειδοποίηση σε περίπτωση που θα υπάρχει μη ομαλή εξέλιξή της που θα οδηγούσε ίσως στην εκδήλωση ενός ισχυρού μετασεισμού. Το κύριο ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι ένας τέτοιος μεγάλος σεισμός των 6,8 ενεργοποιεί σίγουρα γειτονικά, μια και είπατε ότι η περιοχή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής, σίγουρα ενδεχόμενα είναι μεγάλο το ποσοστό να ενεργοποιηθεί κάποιο γειτονικό ρήγμα. Μακρινότερο ρήγμα και πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τον ελλαδικό χώρο, τέτοια περίπτωση αποκλείεται ή ενδεχομένως η ενεργοποίηση ρηγμάτων θα δημιουργήσει πολλαπλά και αλυσιδωτά φαινόμενα ντόμινο? Να σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει ποσοτική σύνδεση ενός ισχυρού σεισμού με μεταβολές τάσεων, αν θέλετε, όπως λέμε και εμείς, σε περιοχές μεγάλων αποστάσεων. Δεν υπάρχει άμεση επίδραση ενός τέτοιου σεισμού σε μεγάλες αποστάσεις. Ένας τέτοιος σεισμός θα μπορούσε να επηρεάσει γειτονικές περιοχές, γειτονικά σεισμικά ρήγματα ή κλάδους του ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας ή και της Βόρειας Ανατολίας, γιατί είναι κοντά στο σημείο που ενώνονται οι δύο αρχιτεκτονικοί σχηματισμοί. Αλλά μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν είναι ορατό, δεν φαίνεται. Θα πρέπει να πω ότι εμείς είμαστε σε μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να αποδείξουμε την πιθανότητα άμεσης
άμεσου επηρεασμού του σεισμού αυτού στην περιοχή μας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Από την άλλη μεριά, θα μου πείτε, ένας ισχυρός σεισμός που εκδηλώθηκε σε μια γειτονική χώρα αποκλείεται να έχει καθιανδήποτε τρόπο κάποια επίδραση στην Έλληνες στα ρήγματα του ελληνικού χώρου. Είναι κάτι που, να σας πω, τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν όλη τη γη. Τα επιφανειακά σεισμικά κύματα γυρίσαν τη γη πόσες φορές που προκλήθηκαν από το σεισμό αυτό. Φυσικά δεν γίνονται αισθητά γιατί έχουν πολύ μεγάλες περιόδους, είναι πολύ αργή τα λάμπες που προκαλούν. Αυτά τα κύματα θα μπορούσαν ίσως να επηρεάσουν κάποια ρήγματα, υπό την προϋπόθεση ότι τα ρήγματα αυτά ήταν όρημα. Δηλαδή είχαν αυξημένο επίπεδο τάσεων, ήταν ή είναι έτοιμα να εκδηλώσουν κάποιο ισχυρό σεισμό, υπό αυτή την έννοια θα μπορούσε ίσως να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται. Μάλιστα. Δεν έχουμε δει καμιά μεταβολή της σεισμικής δραστηριότητας στον ελληνικό χώρο, στο ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας που απολύγει και καταλήγει διασχίζοντας το Βόρειο Αιγαίο στις Ποράδες. Δεν είδαμε καμιά μεταβολή της σεισμικής δραστηριότητας εκεί, ούτε σε κανένα άλλο τμήμα του ελληνικού χώρου, σε κάποιο άλλο σεισμικό ρήγμα του ελληνικού χώρου. Από ό,τι γνωρίζω, δεν παρουσιάστηκε καμία σημαντική μεταβολή ούτε πάνω σε κάποιο κλάδο του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας. Επομένως, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο στοιχείο για να υποστηρίξουμε μια τέτοια πιθανότητα επίδρασης, επηρεασμού της περιοχής μας από το σεισμό αυτό. Κύριε Σκορδίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, αυτά και με το σεισμό της Τουρκίας. Καθυστερηστικά. Τα μηνύματα δεν μπαίνει θέμα σύνδεσης των δύο περιοχών. Άλλωστε είναι πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον ελλαδικό χώρο. Επειδή ξεκινήσαμε στην αρχή του δελτίου για το ζήτημα της τηλεθέρμανσης που έχουμε ζήτημα, συνομίλησε νωρίτερα με τον κύριο Κητίδη ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος. Ο κύριος Κητίδης είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ. Για να ακούσουμε τι μας είπε. Λοιπόν, από το πρωί, περίπου στις 11 η ώρα, είχαμε την ενημέρωση, την πλήρη ενημέρωση από τη ΔΕΗ ότι οι μονάδες είναι εκτός λειτουργίας του Αγίου Δημήτρη. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσαμε να παρέχουμε θερμική ενέργεια, μιας και το λεβιτοστάσιο που έχουμε εμπιστημένο δεν μπορεί να έχει αυτή την απόδοση με την οποία θα ικανοποιούσαμε ή θα αναπληρώναμε την ενέργεια αυτή. Οι προβλέψεις που έχει η ΔΕΗ είναι ότι το απόγευμα τώρα νωρίς θα μπουν η μία μονάδα τουλάχιστον, η οποία θα μας καλύψει κατά το ίμιση. Βέβαια η μονάδα θα μπει σε λειτουργία μέχρι να φορτωθεί το σύστημα και όλα αυτά θέλουν και περίπου μια μισή με δύο ώρες. Εμείς στην επικουρία στο διάστημα αυτό θα ανάψουμε και το λεβιτοστάσιο για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη ικανοποίηση τις βραδινές ώρες για θερμική ενέργεια και για τηλεθέρμανση στην πόλη. Αυτό που έχουμε ενημέρωση μέχρι τώρα είναι ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες από τη μεριά των τεχνικών εκεί του Αγίου Δημητρίου μέχρι αύριο το απόγευμα να υπάρχει δυνατότητα να μπει και άλλη μία μονάδα για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη παροχή από τη ΔΕΗ. Αύριο το απόγευμα δηλαδή και μετά προς το βράδυ αύριο πιστεύουμε ότι θα επανέλθουμε στην κανονικότητα στην παροχή θερμικής ενέργειας. Αυτές είναι οι προβλέψεις. Μάλιστα. Αυτά μπορούμε να μεταφέρουμε κι εμείς στους συμπολίτες. Λοιπόν, αυτά είπε νωρίτερα ο κύριος Κητίδης, ο Βαγγέλη του Χριστόδουλου. Πάμε τώρα στον Δήμαρχο Κοζάνη, στον κύριο Λάζαρο Μαλούτα. Κύριε Δήμαρχε, χαίρετε. Γεια σας, δεν σας ακούω όμως καλά. Μας ακούτε τώρα καλύτερα? Τώρα πρέπει να έχουμε καλύτερα. Πρέπει να ενισχύσουμε λίγο. Θα φωνάζω κιόλας. Λοιπόν, θα μιλούσαμε για την απολιγνητοποίηση. Και μας ήρθε ξαφνικά το πρόβλημα της τηλεθέρμανσης. Λόγω κλειστών μονάδων της ΔΕΗ από βλάβη. Το οποίο είναι η πρόβα νηφικού που είπε ο Κώστας πριν. Όπως το είπα, πρόβα νηφικού για τα προβλήματα που μας έρχονται. Στην περίπτωση που δεν έχουμε την ετοιμότητα. Αλλά ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να αποφύγουμε το 2023, κύριε Μαυρίδη και κύριε Γαϊτάνη. Είναι το πρόβλημα για το οποίο είχα ένα από τα ζητήματα πέρα από το ζήτημα των θέσεων εργασίας που μίλησα χθες και επειδή στην Ελλάδα όλα τα πράγματα τρέχουν με το ρυθμό τους και επειδή τα 3,5 χρόνια που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι το τέλος του 2023 είναι ένας ελάχιστος χρόνος για την υλοποίηση τόσο μεγάλων έργων, όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν ζητήματα, γι' αυτό μπαίνουν και τα αιτήματα. Είναι ενδεχομένως από την ομιλία σας, το είδα σε γραπτό κείμενο, θα έλεγα ξεκάθαρο μια ανησυχία ότι
τρέχουμε πιο γρήγορα στο να κλείσουμε τις μονάδες από το να προετοιμαστούμε για το κλείσιμο των μονάδων. Διαβάζω καλά την Όχι, το αίτημα, κύριε Μαυρίδη, είναι καθαρό. Είναι ότι δεν μπορούμε, μάλλον η ημερομηνία με την οποία κλείνουν οι μονάδες είναι δεδομένη. Εγώ εκφράζω την, να μην το πω βεβαιότητα, τις επιφυλάξεις, τις έντονες επιφυλάξεις ότι δεν μπορούν μέχρι το 2023 να γίνουν κάποια πράγματα. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι ένα αίτημα, αυτό είναι μια διεκδίκηση, το ότι οι μονάδες πρέπει να κλείσουν όταν θα έχει διασφαλιστεί η υποκατάσταση των θέσεων εργασίας και της τροφοδοσίας της τηλεθέρμανσης. Τόσο απλά. Αυτό θα μπορούσε ως όρος, ως προϋπόθεση να μπει επίσημα από την τοπική κοινωνία, να το πάρετε απόφαση η Δήμη, η Περιφέρεια και να το βάλετε προς την κυβέρνηση. Εγώ έτσι το βάζω και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τους άλλους ενεργειακούς δήμους, γιατί όλους μας διακατέχει η αγωνία για το τι μέλη γενέστε και με την Περιφέρεια. Συνολικότερα, η Περιφέρεια μπορεί να μην έχει τηλεθερμάνσεις, έχει όμως τους πολίτες όλες τις περιφέρειες και τις θέσεις εργασίας, που νομίζω πρέπει να αναδείξουμε ή να το αναδείξουμε σαν ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα. Κύριε Δημαρχέ, επειδή είχαμε πρόσφατα την επίσκεψη του κυρίου Θωμά στη Μεγαλόπολη, και διορθώστε με άμα κάνω κάπου λάθος, είναι ότι στην ουσία θα έχουμε το σχέδιο, παρουσίαση του σχεδίου μέσα στο καλοκαίρι. Κάπου τον Ιούνιο. Κάπου τον Ιούνιο, και φαίνεται ότι θα αρχίσει να ξεκινάει η υλοποίησή του από το Γενάρη του 2021. Σωστά το λέω? Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Άρα στην ουσία μιλάμε... Με συγχωρείτε. Ναι. Αρχίσει να υλοποιείται από το 2021. Εδώ υπάρχει μια ουσιώδης προϋπόθεση. Ότι θα έχουν γίνει μελέτες, θα έχουν γίνει όλα τα σχέδια, θα έχουν γίνει διαγωνιστικές διαδικασίες. Εδώ θέλω να έρθω. Εδώ θέλω να έρθω. Επειδή είστε έμπειρος αυτοδιοικητικός και τα γνωρίζετε καλά τα θέματα. Και επειδή έχουμε ακούσει και για τα κονδύλια τα οποία αναμένεται να έρθουν σαν μια πρώτη φουρνιά, υπάρχει ο μηχανισμός, έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχει ένας μηχανισμός από το Υπουργείο, από την κεντρική εξουσία, από την κυβέρνηση, ώστε να αρχίζει αυτό που λέμε, να αρχίζει να τρέχει αυτό το πρόγραμμα? Γιατί μιλάμε και για το θέμα της απορρόφησης των κονδυλίων. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και να φτάσουμε και σε ένα επίπεδο όριμων μελετών για να αρχίσει η χρηματοδότηση. Όχι, για να απορροφώνται και τα κονδύλια. Καλά το λέω. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο το εξής. Υποθέτω, γιατί δεν είναι γνωστό ακόμα, υποθέτω ότι μέσα από το σχέδιο του Master Plan που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση θα έχει προβλέψει ενδεχομένως και τον μηχανισμό μέσα από το οποίο θα γίνεται η ροή της χρηματοδότησης, τουλάχιστον για τα 300 εκατομμύρια, αυτά που φαίνεται ότι θα έρθουν στην πατρίδα μας από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Γιατί για τα υπόλοιπα υπάρχουν οι ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές, οι οποίες διαχειρίζονται τα κονδύλια. Από εκεί και πέρα, απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει απορρόφηση σημαίνει οριμότητα μελετών και έτοιμες δρομολογημένες τεχνικά λύσεις. Και αναρωτιέμαι εγώ, για να βάλω ένα ζήτημα για να συμβάλλω και εγώ στον προβληματισμό σας, πότε θα έρθει το φυσικό αέριο στην Κοζάνη? Ναι, εννοώ για ναι. Να αρχίσουμε να τρέχουμε για μελέτες, για να προσπαθήσουμε να βρούμε χρηματοδοτικά σχήματα κτλ. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια τεράστια, μια μεγάλη αβεβαιότητα, η οποία κατά τη γνώμη μου επιβάλλει οι όποιες εξελίξεις γίνουν στην περιοχή και αφορούν την τηλεθέρμανση, τις νέες θέσεις εργασίας, να συνδυαστούν και να εξαρτώνται από αυτές η απόσταση των λιγνητικών μονάδων. Γιατί αλλιώς η περιοχή θα βρεθεί σε κενό αέρος. Μάλιστα. Θα αναλάβετε ενδεχομένως κάποια πρωτοβουλία για να ανακοινήσετε το θέμα, να πάμε ξανά σε συναντήσεις, σε συσκέψεις και σε συναποφάσεις? Κύριε Μαυρίδη, τώρα με βρίσκεται στην περιφέρεια. Συμμετείχα σε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και με άλλους ενεργειακούς δημάρχους, όπου είχαμε κάποια θέματα, συζητούσαμε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι μας εκφράζουμε την ανησυχία μας. Μέσα στο Φεβρουάριο υπάρχει δέσμευση ότι θα έρθει ο Υπουργός Αλήθεια είναι, με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Κάποια άλλη είδηση που βγαίνει από τη σύσκεψη επί του πιστηρίου, αφού μας τα αναφέρετε κιόλας? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Συζητήσεις και πολλά πράγματα πέφτουν πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι ακόμα επίπεδο ειδήσεων και αυτό θα δώσει ο Περιφερειάρχης, αυτά όχι εγώ.
Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε, καλά. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, Κώστα, να πάμε λίγο στην ΑΔΔΗ, όπου έχουμε αντιδράσεις για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Σε 24ωρη απεργή κινητοποίηση προχωράει η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό. Από την ΑΔΔΗ υποστηρίζεται πως ο νόμος είναι αντιασφαλιστικός και συνέχιση των μνημονιακών νόμων που ψηφίστηκαν την περίοδο 2010-2019. Η απεργία θα γίνει μόλις κατευθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Το κύριο αίτημα είναι η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Επιπλέον ζητείται η επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων και δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Κοιτάξτε, εμείς τώρα πήραμε προχτές στα χέρια το προσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό. Έχουμε δει τις αλλαγές τις οποίες γίνανε. Κάναμε και μια σχετική συζήτηση, συνάντηση με τον κύριο Μπρούτσι. Όμως είχαμε πάρει μια απόφαση πριν από καιρό ακόμα ότι αν δεν γίνει πλήρης άρση και κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, η ΑΔΔΗ θα προβεί σε κάποιες μορφές κινητοποίησης, ίσως και σε 24ωρη απεργία. Απεργία 24ωρη την οποία δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν θα την κάνουμε και πού θα την κάνουμε, γιατί έχω συγκαλέσει σήμερα, δηλαδή έστειλα πρόσκληση για εκτελεστική επιτροπή για την Τετάρτη που μας έρχεται, οπότε πιθανόν εκεί θα πάρουμε την απόφαση για ποια ημερομηνία θα γίνει η κινητοποίηση την οποία προγραμματίζουμε. Η διαφωνία μας έγινε στο θέμα ότι εμείς είδαμε πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, που με το καινούργιο νομοθέτημα αυτό δεν γίνεται, γίνονται διορθώσεις επί του νόμου Κατρούγκαλου και αυτό εμάς μας βρίσκει να έχουμε διαφωνίες. Εμείς ζητάμε την πρώτον, όπως είπατε, πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Ζητάμε την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης που δεν γίνεται και από ό,τι φαίνεται πάει στις καλένδες και οι συνταξιούχοι του δημοσίου χάνουν άπαξ διαπαντός το 1/7 του εισοδήματός τους. Ζητάμε να υπάρξει μια καθαρή κοινωνική δημόσια καθολική ασφάλιση για όλο τον ελληνικό λαό, ούτως ώστε να έχουμε εξασφαλισμένη ότι η σύνταξη την οποία ανήκει στους εργαζόμενους και για την οποία δώσαν 35 και 40 χρόνια εργάσιμου βίου, να είναι εξασφαλισμένη για πάντα και να μην υπάρχει πιθανή έτσι περικοπή στο μέλλον. Περικοπές που όπως ξέρουμε άγγιξαν όλο το ελληνικό λαό και είχαμε μειώσεις όσον αφορά τη συντάξη από 20 έως και 50%. Επομένως προχωράτε σε κινητοποίηση όταν θα έρθει στην Βουλή το νομοσχέδιο. Σε διαβούλευση τώρα εμείς έχουμε εκφράσει τις διαφωνίες και τις παρατηρήσεις τις οποίες έχουμε. Θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή την Τετάρτη και πιθανότατα θα καθορίσει και την ημερομηνία την οποία θα κάνουμε την κινητοποίηση, δηλαδή 24ωρη πιθανή απεργία. Εδώ θέλω να πω ότι από αυτές τις μέρες μέχρι και να γίνει η ψήφιση του νομοσχεδίου, εμείς είμαστε σε διαρκή κινητοποίηση και κινητικότητα και όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής βρίσκονται σε όλους τους νομούς να προσπαθήσουμε να πάμε της Ελλάδος και να προκαλέσουμε συζήτηση και συγκεντρώσεις με τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ, ούτως ώστε να ενημερώσουμε όλους τους συναδέλφους για το νέο νομοθέτημα και τι προβλέπει. Ακόμα διοργανώνουμε και δύο μεγάλες εκδηλώσεις στα Γιάννα και στη Λάρισα, όπου θα ενημερωθούν οι συνάδελφοι σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, γιατί μπορεί να έλθουν και συνάδελφοι από εκεί στην Ήπειρο, με καλεσμένους υψηλού επίπεδου επιστήμονες επί του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού, όπου θα γίνει μια ευρύτερη περιφερειακή συζήτηση που εξειδικευμένοι αυτοί οι επιστήμονες θα αναπτύξουν όλες τις πλευρές και τις αλλαγές που γίνονται στο καινούργιο συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό σύστημα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από την ΑΔΔΗ αναφορικά με το ασφαλιστικό. Θα επιχειρήσουμε και τις επόμενες ημέρες να το φωτίσουμε και να μάθουμε, Κώστα, πολλές λεπτομέρειες. Τώρα, επειδή είμαστε στο τέλος του σημερινού δελτίου και θα κλείσουμε και λίγο διαφορετικά, αν θέλεις. Να κάνουμε και μια αποφόρτιση, γιατί είχαμε βαριά θέματα σήμερα και έτσι θα τα συνεχίσουμε. Γιατί κυρίως το θέμα που αφορά την περιοχή μας και τη μεταλλεγγυντική περίοδο είναι ψηλά στην ατζέντα. Και το προσφυγικό που μπήκε πλέον, που μπαίνει και στο Δημοβούλιο. Θα παραμείνει μέχρι ότου έχουμε αίσιο
αποτέλεσμα. Λοιπόν, παρουσίαση του βιβλίου θα έχουμε σήμερα, μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση βιβλίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης στις 6 το απόγευμα. Θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου «Το πνεύμα της ουτοπίας και η γενιά του ξεριζωμού» του κυρίου Θόδωρου Κωνσταντινίδη, πολύ γνωστό συγγραφέα. Κύριε Κωνσταντινίδη, χαίρετε και ευχαριστούμε που σας έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Χαίρετε, εγώ ευχαριστώ. Είναι τιμή μας. Θέλω να μας πείτε λίγο για το πόνημά σας και για την εκδήλωση που ετοιμάζετε σήμερα το βράδυ. Ναι, την εκδήλωση την οργανώνει ο Ευξήνιος Κύκλος υπό την αιγίδα του Δημάρχου Κοζάνης, του κυρίου Δημάρχου. Το βιβλίο αυτό, πρέπει να το πω, είναι δουλεμένο με πολύ αγάπη από το 2015. Δουλεύω πάνω σε αυτό το θέμα. Και λέω με πολύ αγάπη γιατί το αφιερώνω στις δυο μου εγγονούλες και έμεσα στους γονείς μου που δεν υπάρχουν πια, δεν ζουν πλέον. Προσπάθησα το πνεύμα της ουτοπίας και τα ουτοπικά σχέδια για μια ιδανική, κατά κύριο λόγο σοσιαλιστική πολιτεία, πολιτική τάξη, των συγγραφέων του 19ου αιώνα κυρίως και του 20ου, προσπάθησα να τα συνδυάσω με το ουτοπικό όραμα επιστροφής της γενιάς του ξεριζωμού στις χαμένες πατρίδες. Βέβαια υπάρχουν κοινά στοιχεία, υπάρχουν και διαφορές. Προσπάθησα να τις εντοπίσω, να τις αναλύσω. Είναι ένα θέμα παρθένο, δεν έχει ξαναγραφτεί κάτι. Η φιλοδοξία μου ήταν να ανοίξω το δρόμο τον ερευνητικό και κάποιοι άλλοι καλύτεροι από μένα, ίσως και με περισσότερο χρόνο, να δώσουν μια πλήρη ανάλυση και μια πλήρη εικόνα αυτού του οράματος που χωρίς καμιά λογική το είχαν καταστήσει πραγματικότητα. Η πίστη τους το κατέτησε πραγματικότητα. Είναι συνυφασμένο με την Ορθοδοξία το όραμα, από εκεί απορρέει, από την ελπίδα, από την πίστη ότι ο Θεός δεν θα τους εγκαταλείψει και παρότι ο μεγάλος μας ηγέτης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, είχε τονίσει ότι τελείωσε για πάντα η επιστροφή στις χαμένες πατρίδες, ότι το μεγάλο ιδεατικό όνειρο είχε χαμοπέσει, αυτοί εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι κάποτε θα επιστρέψουν εκεί. Το όραμα αποδείχθηκε ουτοπικό. Η πίστη ήταν πραγματική, δεν έχει καμιά σχέση με την ουτοπία. Περισσότερα βέβαια θα μας πούν οι παρουσιαστές, συνήθως καλύτερα είναι να μιλάει το έργο το ίδιο και όχι ο συγγραφέας για το έργο κύριε του. Κωνσταντινίδη, έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλοτάξιο το βιβλίο σας. Εγώ ευχαριστώ και καλή πολύ. Επιτυχία σήμερα στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ και θα χαρώ πάρα πολύ, όχι μόνο να ακούω επένους, θα ήθελα να ακούσω και κριτική. Ανεξάντλητος πάντως ο πόντος, κύριε Κωνσταντινίδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε κιόλας ότι το βιβλίο θα προλογίσουν ο Γιώργος Τσακαλίδης, θεολόγος, μισό λεπτό, και ο Θωμάς ο Αλεξιάδης, δόκτωρ ιστορίας του νέου ελληνισμού και θεολόγος, εδώ βλέπουμε και την σχετική κάρτα, 6 ώρα το απόγευμα σήμερα στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Αν είχαμε λίγο χρόνο θα έλεγα ότι αυτή την ουτοπία της επιστροφής στις χαμένες πατρίδες την έκαναν πράξη γενιές μετά οι απόγονοι των ανθρώπων του ξεριζωμού, αλλά ως προσκυνηματική εκδρομή πια και όχι ως επιστροφή στο να κατοικήσουν στις χαμένες πατρίδες. Κώστα, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Να είστε καλά και καλό μεσημέρι σε όλους.